Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σας συγχαίρω εκ νέου για την επανεκλογή σας. Ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στο έργο σας και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση ακόμα και πέρα από αυτό που της αναλογεί. Mr. President, I would like to welcome you to the Presidency of the Hellenic Republic. I would like to once again congratulate you on your re-election and wish you the very best of success in your task. And let me assure you that Greece will stand by you and to contribute whatever it must contribute and, all, and even more so in the direction of the success of your task. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη πρέπει να γίνει και πάλι ισχυρή και ελκυστική και έτσι να διαψεύσει στην πράξη εκείνους οι οποίοι έσπευσαν να την εγκαταλείψουν επηρεασμένοι από την τρέχουσα ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία. Για να γίνει αυτό, η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει την ενοποίησή της και πρωτίστως να προχωρήσει μέσα από την θεσμική της εμβάθυνση. Έτσι, όντας ισχυρή, θα μπορέσει να διαδραματίσει και τον παγκόσμιο ρόλο της που είναι η εμπέδωση της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Mr. President, Europe must regain its strength, must become attractive once again and must prove wrong all those who insisted to abandon it in recent years and to forego its trust, their trust in Europe. To do that, Europe must complete its unification process. It must establish an institutional deepening in order to regain its strength and play the leading role that it must play in the world towards achieving peace and justice. Θέλω να μείνω μόνο στο θέμα της αλληλεγγύης, κύριε Πρόεδρε, το οποίο και κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να επιδεικνύουν μεταξύ τους οι ευρωπαϊκοί λαοί σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στους τομείς της οικονομίας και επιπλέον του ανθρωπισμού. Και αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης πρέπει να διέπει τις σχέσεις μας και για την επίλυση του κυριολεκτικώς υπαρξιακού προσφυγικού ζητήματος. Δεν είναι νοητό να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με το να έχουμε εταίρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν φοβικά σύνδρομα. Πρέπει όλοι πάνω σε αυτό το θέμα να πορευτούμε από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης. Let me talk about solidarity for a second. Solidarity is something that is stipulated in European law and it must run through all aspects of Europe, including economy and humanity. And this brings me to the most important issue where solidarity is needed, the issue of the refugee crisis. And this is an existential issue, and it is so important that we cannot have partners, we cannot have members experiencing phobias related to this issue. This is a matter that needs to be resolved jointly and where solidarity is needed, absolutely. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα συνεχίζει αταλάντευτη τον ευρωπαϊκό της δρόμο με τεράστιες θυσίες του λαού της για τις οποίες δεν ευθύνεται μόνο η Ελλάδα. Δεν έχει κάνει μόνο εκείνη λάθη προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν θεωρούμε ποτέ την πορεία μας στο μέλλον έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Όμως τώρα όλοι ομολογούν επίσης ότι η Ευρώπη δεν θα ήταν ποτέ η ίδια χωρίς την Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτό το τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη αναλόγως κατά την τρέχουσα κρίσιμη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Και πάλι σας καλωσορίζω στην Προεδρία της Δημοκρατίας και εύχομαι κάθε επιτυχία στη μεγάλη ευρωπαϊκή αποστολή σας. Let me assure you, Mr. President, that now everybody has come to admit that Europe would not be the same without participation of Greece. And this is something that should be, again, considered
in the framework of the second review that is now underway. And with this, I would like to once again welcome you to the Presidency of the Hellenic Republic and wish you the very best of success in your work. Thank you. Thank you very much, Mr. President. And first of all, thank you for your hospitality. It's not a compliment. I feel really here in Athens like at home. And because, in fact, your capital is and must be also in the future the most genuine capital for all the Europeans. It's not only because of history, but also because of this our common European heritage, what is so visible here in Athens. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα ήθελα, δεν είναι φιλοφρόνηση αυτό που λέω, αλλά πραγματικά στην Αθήνα νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Η Αθήνα θεωρώ ότι είναι η πιο αυθεντική, η πιο γνήσια πρωτεύουσα, πιστεύω για όλους τους Ευρωπαίους, και εδώ μαρτυρούμε πραγματικά σημάδια της κοινής ευρωπαϊκής χρονομιάς. And I'm really happy that I can declare today that I share fully your sensitivities and also our common values. I mean, first of all, solidarity and unity. It's both unity in, when it comes to the EU, and solidarity during my whole life. It was like my political obsessions, and I'm really happy that I can say that I always have felt your support and your determination, your dedication to these values, I mean unity in Europe and solidarity among people and among nations. Και είμαι ευτυχής να μπορώ να πω, να μοιραστώ μαζί σας ότι και εγώ και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι και εσείς έχετε τις ίδιες ευαισθησίες με εμένα και έχουμε τις ίδιες αξίες σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη και την ενότητα. Την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη για μένα ήταν κάτι το οποίο, με το οποίο είμαι παθιασμένος ολόκληρη μου τη ζωή. Διέπει ολόκληρη μου την πολιτική καριέρα και είμαι ευτυχής να μπορώ να πω ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για την υποστήριξη αυτών των αξιών. And I'm also very happy that I can say that what I feel today is this very significant and real progress in our discussions with all partners when it comes to the economic situation in Greece. Economic situation in Greece, I mean the whole process with institutions and member states. And και είμαι ευτυχής που σήμερα μπορώ να πω ότι νιώθω πραγματικά ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις μεταξύ όλων των εταίρων αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα. Because what we need today is to practice effectively our solidarity also during this kind of negotiations, procedures, etc. And I am. It's maybe too early to say that we are sure, but I hope that we are really close to the final solution for when it comes to this phase of our negotiations. Και νιώθω ότι πραγματικά αυτό το σημείο που πρέπει να υπάρξει έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, ίσως είναι λίγο νωρίς να το πούμε, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε. It will be possible also because of your determination. I mean, Mr. President, but first of all, citizens of Greece. It's this is why this, I hope so, this optimistic grand finale will be possible only because of this determination and also readiness to sacrifice something sometimes also. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την, με την αφοσίωση που έχετε επιδείξει ως λαός στο συγκεκριμένο σκοπό, και θεωρώ ότι αυτό το οπτιμιστικό μεγάλο φινάλε το οποίο εκφράζω αυτή τη στιγμή πραγματικά οφείλεται στην αφοσίωση
του ελληνικού λαού και στη διάθεσή του να κάνει κάποιες θυσίες. Naturally, of course, we should be still very cautious because also with our optimism. I am optimist by nature, but in this very case, we should be also be very cautious and responsible. But ωστόσο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με την αισιοδοξία. Εγώ είμαι αισιόδοξος, εκφύσεως, ωστόσο σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αισιόδοξος από τη φύση το κύριο Στούς και να δούμε πού θα το